Καλησπέρα. Σάββατο 21 του Σεπτέμβρη του 2019 και πάμε στο vlog το βραδινό, το οποίο δεν είναι το ίδιο, έχει κάποιες ομοιότητες με το πρωινό vlog, αλλά στην περίπτωση αυτή η σύζυγος είναι θρήσκα. Ο άντρας της έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και λόγω θρησκείας δεν το χωρίζει και ανησυχεί για τα παιδιά της αν θα επηρεαστούν. Είναι διάφορα mail εδώ. Είχαμε μια έτσι επικοινωνία μπρος πίσω, γιατί το πρώτο mail ήρθε αρκετό καιρό πριν, προτού σταματήσω να απαντάω στα προσωπικά mail. Πάω να διαβάσω το πρώτο mail. Αγαπητή Θέκλα, γεια σου. Είσαι ο άνθρωπος που με έκανε να εκτιμήσω τους ψυχολόγους, ενώ δεν ένιωθα έτσι στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τη συμβουλή σου στο ακόλουθο πρόβλημα μου, σε παρακαλώ. Είμαι γύρω στα 50, παντρεμένη εδώ και 30 χρόνια με τον σύζυγο μου, τον οποίο ερωτεύτηκα και αποκτήσαμε πολυμελή οικογένεια. Για λόγους προστασίας των προσωπικών σου δεδομένων δεν αναφέρω πόσα παιδιά έχετε. Παρόλο που παρουσιάστηκαν από την αρχή του γάμου μας προβλήματα επικοινωνίας και πίστης από την πλευρά του συζύγου μου, το προβλήματα πίστης υποθέτω τους απατούσε, πάλεψα για να σώσω αυτό που από την αρχή θεωρούσα κάτι ιερό. Πριν από 18 χρόνια, ο σύζυγος μου πέρασε ένα τραυματικό γεγονός. Κινδύνεψε η ζωή του, τραυματίστηκε και για διάστημα 2 ετών περνούσαμε δύσκολα. Εννοώ χειρουργία, νοσηλείες κτλ. Όλο αυτό σιγά σιγά του δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στα νεύρα. Ή του έφερε στην επιφάνεια κάποια προδιάθεση που είχε. Παρουσιάζει εδώ και καιρό έντονο εκνευρισμό με το παραμικρό, προβλήματα συμπεριφοράς που μας ρεζιλεύουν, ανικανότητα συζήτησης και εκτίμησης καταστάσεων, 2 φορές απώλεια συνειδήσεως που κράτησε λίγα λεπτά, δυνατή συνομιλία με τον εαυτό του, ηχητικές παρεσθήσεις, ανικανότητα να αναλαμβάνει οικογενειακές υποχρεώσεις ή προσωπικές και με θέλει συνέχεια δίπλα του. Εδώ και 10 χρόνια άρχισε να παίρνει βάρος συνεχώς και έφτασε να ζυγίζει πάνω από 150 κιλά. Έχουν πέσει όλα πάνω μου. Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας παρά ελάχιστη. Εδώ και 15 χρόνια άρχισε μια φθήνουσα πορεία στη συζυγική μας σχέση και εδώ και 10 χρόνια δεν υπάρχει καμιά σαρκική επαφή μεταξύ μας. Καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος μου νοσεί ψυχικά αλλά και σωματικά, υπερβολικά, λόγω βάρους. Κάθε φορά που προσπάθησα να δεχτεί βοήθεια ψυχιάτρου, το αρνήθηκε. Την ίδια αντίδραση είχε και για θέματα σωματικής υγείας. Κατέληξε να με βλέπει σαν εχθρό του. Κατοικούμε στο ίδιο κτίριο αλλά σε διαφορετικό διαμέρισμα, προκειμένου να μην δημιουργούνται συνεχείς εντάσεις που δεν ωφελούν τα παιδιά αλλά και εμένα. Τελευταία ένιωσα ότι χωρίς φαρμακευτική αγωγή εγώ δεν θα μπορέσω να αντέξω αυτή την κατάσταση. Τελικά η απόσταση ήταν σωτήρια για μένα. Βαρέθηκα αυτή τη μιζέρια στην οποία μας παρασύρουν τα προβλήματα του συζύγου μου και που δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος, εφόσον δεν δέχεται βοήθεια ειδικού. Παίζω θέατρο ότι είμαι καλά, προσποιούμε τη χαρούμενη, παίρνω τα παιδιά και φεύγουμε κάπου ταξίδια, προκειμένου να τα βοηθώ να έχουν όμορφες στιγμές. Τα προτρέπω να το κάνουν και με φίλους. Τα παιδιά είναι ηλικίες από 18 και πάνω, εκτός από το μικρότερο που είναι στην εφηβεία. Προσπαθώ με διάφορες δραστηριότητες να το βοηθώ να βγαίνει και να διασκεδάζει. Εγώ όμως, η κατά τα φαινόμενα σούπερ μαμά, είμαι σχεδόν διαλυμένη. Από έγνοιες, από κούραση, από έλλειψη συντρόφου και γενικώς παρηγοριά στη ζωή μου, εκτός από τα παιδιά μου. Περνώ απίστευτα δύσκολες στιγμές για να κρατηθώ πιστή σύζυγος, κάτι που με τη βοήθεια του Θεού έχει γίνει μέχρι τώρα. Νιώθω όμως να μην αντέχω τη ζωή μου πλέον. Και όσο σκέφτομαι ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση αυτή άγνωστο για πόσο και μπορεί να πέσει πάνω μου τσουνάμι δυσκολότερων καταστάσεων, αυτό με τελειώνει. Από τη μια θα ήθελα να χωρίσουμε τις ζωές μας, από την άλλη τον λυπάμαι. Αν τον αφήσω, απλά θα πεθάνει. Δεν ξέρω όμως πώς να σκεφτώ για να αντέξω. Δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα να φύγω για να ζήσω. Και το ζήσω το γράφεις με κεφαλαία. Λίγο ποιοτικά πριν έρθουν τα γεράματα. Σε ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι κάθε επιτυχία και ευτυχία στη ζωή σου, γιατί την αξίζεις, με εκτίμηση. Σε αυτό το mail, το οποίο ήταν πριν αρκετό καιρό, απάντησα το εξής. Φύγε χθες. Θα γνωρίζετε ήδη ότι σπάνια θα πω σε κάποιον φύγε.
Σπάνια. Η περίπτωσή σου μου θυμίζει μια παλιά μου πελάτησα. Αυτής ο άνδρας είχε πάθει μανιοκατάθλιψη. Η πελάτησα μου η παλιά είχε παρόμοια στάση μαζί σου. Δίσταζε να τον αφήσει. Είχαν και αυτοί παιδιά. Τελικά, μετά από πολλή προσπάθεια, τον χώρισε. Αυτός ακολούθησε την πορεία της διαταραχής του, της μανιοκατάθλιψης. Αυτή όμως έσωσε το μυαλό της και τα παιδιά της. Και πάντα μου λέει πως δεν το μετανιώνει. Αν έμενε μαζί του, θα αρρωστούσε ψυχικά και αυτή και τα παιδιά θα είχαν δυο γονείς ερείπια. Τον λυπόταν αυτόν και δεν λυπόταν τον εαυτό της και τα παιδιά της. Μιλάω για την παλιά μου πελάτησα. Το γεγονός ότι έχεις παιδί στην εφηβεία, πολύ μικρό, και πως αναγκάστηκες να παίρνεις φάρμακα, είναι καμπάνα, της το έγραψα με κεφαλαία, για να φύγεις από αυτή την νεκρή και ψυχοφθόρα κατάσταση. Ο καθένας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Και ο άνδρας αυτής της παλιάς μου πελάτησας επίσης δεν αναγνώριζε πως είχε πρόβλημα και δεν πήγαινε στο ψυχίατρο με τίποτα. Καλή δύναμη. Μου απαντάει σε αυτό το mail, φίλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέκλα μου, για την απάντησή σου. Η αλήθεια είναι ότι εντός εγώ πιέζομαι. Γιατί τα βάλες τα εισαγωγικά, απορώ. Από το πιστεύω μου, μια που είμαι ορθόδοξη χριστιανή, και έμμεσα από το πνευματικό μου να πράξω αυτό που πρέπει. Και αυτό είναι το να παραμείνω σε αυτή τη συζυγία και να τη σηκώσω ως τον επιλεγμένο για μένα σταυρό από τον Κύριο. Σου μίλησα ακόμα πιο ανοιχτά, μια που δεν είσαι άσχετη με την Εκκλησία. Να είσαι καλά. Και τέλος, γιατί σε κούρασα και έχεις πολλούς που σε έχουν ανάγκη, γύρισα πριν από καμιά ώρα από την εκκλησία, όπου άκουσα και μου καρφώθηκα στο μυαλό τα παρακάτω λόγια του σημερινού Ευαγγελίου. Ώστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, που ίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Λες κοίτα για μένα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο μπερδεμένη και πιεσμένη είμαι. Σε κάθε περίπτωση με βοήθησες υπερβολικά, ώστε και αν δεν αποφασίσω να αφήσω κάτω το σταυρό και να συνεχίσω τη ζωή μου, τουλάχιστον να γνωρίζω το πραγματικό του βάρος πριν αποφασίσω να συνεχίσω να το σηκώνω. Σου είμαι ευγνώμων και θα ήθελα να μπορούσα να έκανα κι εγώ κάτι για σένα με την αγάπη μου. Και απάντησα εγώ στη φίλη. Καλή μου, ο σταυρός σου ποιος είναι? Για μένα, ο μεγάλος σταυρός ήταν να χωρίσω και να μεγαλώσω τα παιδιά μου σε υγιές περιβάλλον, που είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι μόνη. Εσύ αποφασίζεις ποιος είναι ο σταυρός σου. Ο πνευματικός, όποιος πνευματικός που συμβουλεύει, κοιτάζει να ακολουθούνται οι κανόνες της Εκκλησίας και όχι η ψυχική υγεία εσένα, τον παιδιό σου κτλ. Επειδή δεν είναι ψυχολόγος. Τη συστήνω να διαβάσει τα βιβλία μου. Και μου λέει, θα διαβάσω τα βιβλία σου οπωσδήποτε, σε ευχαριστώ για όλα. Τα βιβλία μου, δηλαδή τα δύο, το «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» και το «Να μείνω ή να φύγω», που και τα δύο έχουν άμεση σχέση με το διαζύγιο και τα παιδιά και την απόφαση για διαζύγιο. Μετά από κάμποσους μήνες έρχεται το τελευταίο mail, το οποίο ζητάει η φίλη να γίνει και vlog. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλή σου μέρα. Αν ανατρέξεις πιο κάτω, θα θυμηθείς την ιστορία μου για την οποία είχαμε μιλήσει στο παρελθόν. Όχι μόνο ότι θυμήθηκα, αλλά διάβασα για να βάλω μέσα στο κλίμα και τους υπόλοιπους. Ο σύζυγος μου τελικά διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή, όπως μου είχες πει τότε. Δεν είχα πει τότε ότι είχε διπολική διαταραχή. Είχα πει ότι αυτή η περίπτωση μου θύμιζε μια άλλη περίπτωση παλιά που είχε διπολική. Δεν μπορώ να κάνω διαγνώσεις από το διαδίκτυο. Εγώ αποφάσισα τελικά να παραμείνω δίπλα του. Να μην τον εγκαταλείψω. Νιώθω πιο δυνατή με τη βοήθεια του Θεού. Εδώ θα σου πω ότι πέραν από τη βοήθεια του Θεού παίρνεις και αντικαταθλιπτικά. Άρα έχουν αρχίσει να λειτουργούν και τα αντικαταθλιπτικά. Αυτό που με προβληματίζει τώρα είναι πόσο μπορούν τα προβλήματα υγείας του πατέρα να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική υγεία των παιδιών μου. Ιδίως του έφηβου γιού μου, για τον οποίο ο πατέρας θα έπρεπε να είναι το πρότυπο του. Υπάρχει τρόπος αντικατάστασης του προτύπου του πατέρα από άλλο πρόσωπο με το οποίο σχετίζεται ο γιος μου? Ας πούμε για παράδειγμα ο δάσκαλος του που είναι δυναμικός? Επίσης παρατηρώ μια μελαγχολία στην κόρη μου που είναι 20 και κάτι. Δεδομένου ότι το πρόβλημα της μανιοκατάθλιψης έχει κληρονομική βάση,
Πρέπει να το ψάξω περισσότερο, μήπως έχει σχέση. Και τέλος, ο γιος μου, ο έφηβος, παρουσιάζει μεγάλη νευρικότητα από ό,τι συνηθίζεται για την ηλικία του. Υπάρχει περίπτωση και αυτό να έχει σχέση. Σε ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, φιλενάδα, έχεις πάρει μόνη σου την απόφαση να σηκώσεις το σταυρό σου και έχεις επιλέξει ο δικός σου σταυρός να είναι να παραμείνεις σε γάμο με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μανιοκατάθλιψη, με έναν άνθρωπο ο οποίος από την αρχή του γάμου σας, όπως γράφεις η ίδια, σου έδειξε σημάδια ότι ήταν άπιστος και δεν ήταν σεβαστικός, αλλά εσύ, λόγω της θρησκευτικής σου πίστης, θεώρησες ιερό το γάμο, ενώ ήταν ανίερος ο σύζυγος, και επέμενες και παρέμεινες σε εκείνο το γάμο. Οι επιλογές μας επηρεάζουν άμεσα και τα παιδιά μας. Τώρα, όσον αφορά στην κληρονομικότητα, θα σου πω αυτό που λέει ο δόκτωρ Γρηγόρης ο Γρηγορίου, ο ψυχίατρος μας που ερχόταν και στην εκπομπή, ότι δεν είναι καλή ιδέα να ασχολούμαστε με την κληρονομικότητα and to obsess over it, δηλαδή να έχουμε μονή με το κόλλης, θα πάρει αυτό το γονίδιο το παιδί μου, δεν θα το πάρει κλπ. Άμα είναι κάποιο παιδί να έχει κληρονομήσει το γονίδιο της μανιοκατάθλιψης από τον πατέρα του, είτε μεγαλώσει σε ένα σπίτι που είναι και ο πατέρας του, είτε μεγαλώσει σε ένα σπίτι που δεν είναι και ο πατέρας του, αν είναι να το έχει, το έχει. Άρα η γνώμη μου είναι να αφήσεις στην άκρη τις ανησυχίες για το μην τυχόν και τα παιδιά σου εμφανίσουν μανιοκατάθλιψη λόγω κληρονομικότητας, γιατί και σερά, ό,τι είναι να συμβεί θα συμβεί και ό,τι shit happens που λέμε, συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας και αν τυχόν υπάρχει κάτι τέτοιο θα το αντιμετωπίσεις. Και από τη στιγμή που διαγνωστεί ένας νέος άνθρωπος με μανιοκατάθλιψη και έχει στο περιβάλλον του μία μάνα η οποία είναι καταρτισμένη πάνω στο θέμα, η οποία έχει έγνοια και η οποία θα σπρώξει το παιδί και θα βοηθήσει το παιδί ούτως ώστε να κάνει σωστά την αγωγή του, θα μπορέσει να ζήσει μια φυσιολογικότατη ζωή. Στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, γράφω για την ιστορία, πραγματική ιστορία, ενός παιδιού το οποίο διαγνώστηκε στα 17 του με σχιζοφρένεια, με ψυχοτική διαταραχή, το οποίο με τη βοήθεια των γονέων του ζει μια απόλυτα φυσιολογική ζωή. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο γιος σου στα 12-13, πόσο είναι 11, έχει νευρικότητα, δεν είναι κάτι το οποίο να παραπέμψει να ανησυχήσει για κληρονομικότητα μανιοκατάθλιψης. Ούτε το γεγονός ότι η κόρη σου στα 20 και κάτι παρουσιάζει μελαγχολία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σε ανησυχήσει για διάγνωση μανιοκατάθλιψης. Τόσο η νευρικότητα του έφηβου γιού σου, προέφηβου έφηβου, όσο και η μελαγχολία που παρατηρείς στην κόρη σου, θα πρέπει να σε ανησυχήσουν σε σχέση με το σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν τα παιδιά και πού διαβιούν και πώς διαβιούν. Ελπίζω η επιλογή που είχες κάνει στο πρώτο mail να ζείτε σε διαφορετικό διαμέρισμα να συνεχίζεις να την κάνεις. Εντάξει. Δεν μπορώ εγώ να σου πω χώρισε τον άντρα σου από τη στιγμή που αποφάσισες να ακολουθείς αυτό που λέει η πίστη σου. Από τη στιγμή που αποφάσισες να ακολουθείς αυτό που σου λέει ο πνευματικός σου, δεν μπορώ εγώ να έρθω να σου πω αυτό που σου έγραψα στο πρώτο mail, φύγε χθες. Δεν μπορώ να σου το πω. Ή και να σου το πω, δεν θα με ακούσεις, δεν θα έχει νόημα. Λοιπόν, ελπίζω να μένετε σε διαφορετικό σπίτι. Επίσης, ελπίζω, πέραν από τα αντικαταθλιπτικά που παίρνεις, να πάρεις και βοήθεια από ψυχολόγο, να κάνεις και ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε να ενδυναμωθείς ψυχικά. Και να μπορέσεις, όπως είπα και στην κυρία του πρωινού vlog, μαζί με τα παιδιά σου να κάνεις συναντήσεις με τον ψυχολόγο, ώστε να προφυλάξετε τα παιδιά από τυχόν αρνητικό επηρεασμό, από τη μείζωνα καταθλιπτικογόνα, δεν υπάρχει τέτοια λέξη, τη συνθήκη αυτή, την πολύ σοβαρή συνθήκη, η οποία μπορεί να προκαλέσει και στενοχώρια και ανησυχία και άγχος και κατάθλιψη στα παιδιά. Δηλαδή, έστω για ένα παιδί που έχει υιοθετήσει
που δεν έχει καμία γενετική σχέση, καμία συγγένεια κληρονομική με τον άντρα σου. Αν μεγαλώνει σε ένα σπίτι στο οποίο η μάνα είναι χάλια και η μάνα κάνει αγώνα για να μην αμαρτήσει αρχικά, που ο άνδρα τη έχει 10 χρόνια να κάνει σεξ μαζί τη, που ο άνδρα τη είναι διαγνωσμένο με μανιοκατάθλιψη και έχει, είναι υπερπαχύσαρκο και έχει θέματα υγεία και είναι μέσα στη μιζέρια και ξέρω εγώ. Σαφώ θα επηρεαστούν τα παιδιά. Σαφώ. Δηλαδή δεν χρειάζεσαι και ψυχολόγο να σου το πει. Ελέημαν, ελέηγουμαν, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας θα σου το πει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτή τη συνθήκη είναι πολύ πιθανό να επηρεαστούν συναισθηματικά. Από τη στιγμή που εσύ αποφάσισες ότι θα σηκώσεις το σταυρό που αποφάσεις να σηκώσεις και εφόσον και είσαι άνθρωπος του καθήκοντος, οφείλεις να φροντίσεις ώστε να έχεις ψυχοθεραπευτική στήριξη και εσύ και τα παιδιά. Ναι, μπορεί να υποκατασταθεί το υγιές πρότυπο του πατέρα από έναν άλλο ενήλικα άνδρα στη ζωή του παιδιού. Τώρα δεν ξέρω αν ο δάσκαλος και ο προπονητής είναι καλή ιδέα, ενώ δεν γνωρίζω τι αρχές, τι αξίες έχουν, πώς θα μπορούσες να προσεγγίσεις αυτόν τον άνθρωπο και να του δώσεις αυτή τη σοβαρή πρόσβαση στο παιδί σου. Δηλαδή αποφασίζοντας ότι κάποιος θα παίξει το ρόλο του προτύπου για το παιδί σου, να είσαι διατεθειμένη και ανοιχτή στην πιθανότητα, αν αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιες αρχές και αξίες με τις οποίες διαφωνείς, να τις μεταβιβάσεις στο παιδί σου. Στη δική μου την περίπτωση, που χωρίσαμε με τον πρώην άνδρα μου, τον πατέρα των παιδιών, όταν ήταν ο γιος μου 4 ετών και η κόρη μου 1,5, και ο πρώην σύζυγος μου ζει στο εξωτερικό, ο γιος μου είχε μεγάλη ανάγκη από πατρικό, ανδρικό πρότυπο και πατρικό πρότυπο ενεργό στη ζωή του. Υπήρχε ο πατέρας του, αλλά ζει στο εξωτερικό, τον έβλεπε μόνο τις γιορτές και τα καλοκαίρια. Το ρόλο του πρότυπου αυτού του ανδρικού τον πήρε ο πατέρας μου. Δεν τον πήρε από την αρχή, σιγά σιγά φτάσαμε στη διαδικασία του να τον πάρει και μετά που κάναμε και πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς μπορούμε να συγκεράσουμε τις απόψεις μας ως γονείς, εγώ ως μητέρα του παιδιού και ο πατέρας μου ως ανάδοχος πατέρας, ούτως ώστε να μεγαλώσει το παιδί έχοντας υγιή πρότυπα και υγιείς επιδράσεις. Ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Γιατί με τον πατέρα μου δεν συμφωνούμε σε όλα. Οπότε έγινε ένας συγκερασμός. Δηλαδή για να αποδεχθώ το να είναι πρότυπο πατέρα, ο δικός μου πατέρας για το δικό μου γιο, έπρεπε να σιγουρευτώ ότι δεν θα συνέβαινα με το παιδί μου κάποια πράγματα που είχα συμβεί με μένα στην παιδική μου ηλικία, το οποίο αργότερο ως ψυχολόγος θεωρώ πως ήταν ζημιογόνα. Είναι μεγάλη ευθύνη ένας άλλος άνδρας να παίξει το ρόλο του αναπληρωτή πατέρα. Πόσο καλά ξέρεις αυτόν τον δάσκαλο, τον προπονητή, πόσο καλά γνωρίζεις αρχές του και τις αξίες του. Επίσης, το άλλο που θέλω να σου πω. Είσαι νέα γυναίκα. Λες και μόνη σου ότι κάνεις πολύ αγώνα για να μην απατήσεις τον σύζυγο σου, ο οποίος εδώ και 10 χρόνια είναι ανενεργός σεξουαλικά μαζί σου. Τι θα γίνει αν ενώ συνεχίσεις να είσαι σε γάμο με αυτόν τον άνθρωπο, ερωτευτείς κάποιον. Κάποιον όπως το δάσκαλο του παιδιού σου, για παράδειγμα, τον προπονητή του ή οποιοδήποτε άλλο. Τι θα γίνει, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τα παιδιά. Χρειάζεσαι, φιλενάδα, οπωσδήποτε ψυχολογική στήριξη. Και εσύ και τα παιδιά. Αν θέλεις, στείλε μου ένα mail. Δεν ξέρω σε ποια περιοχή ζεις, που είσαι. Ένα mail προσωπικό προς απάντηση αυτού του vlog, να μου πεις σε ποια περιοχή είσαι, να σου πω αν γνωρίζω, γιατί σε κάποιες περιοχές γνωρίζω κάποιους συνάδελφους που συστήνω, δεν γνωρίζω σε όλες τις περιοχές. Να σου συστήσω κάποιο συνάδελφο. Είναι βαρύς ο σταυρός που επέλεξες. Εμείς επιλέγουμε το σταυρό μας. Αυτή είναι η δική μου προσωπική γνώμη. Είναι βαρύς ο σταυρός που επέλεξες και χρειάζεσαι ψυχολογική στήριξη και εσύ και τα παιδιά για να αντέξετε αυτό το βάρος. Έχεις την αγάπη μου. Καλό βράδυ. Και παρακαλώ στα σχόλια να μην εκφραστείτε υβριστικά και βλασφημιστικά προς τη θρησκεία,
Γιατί η θρησκεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ο καθένας δικαιούται να είναι θρήσκος είτε όχι. Εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές για τη δική μου τη στάση. Υπήρξα πάρα πολύ θρήσκα στο παρελθόν. Πλέον θεωρώ τον εαυτό μου ελεύθερο από θρησκεία. Εξακολουθώ να είμαι Ορθόδοξη Χριστιανή, αλλά δεν είμαι ενεργή Ορθόδοξη Χριστιανή. Πιστεύω στο Θεό, αλλά δεν μου αρέσει η θρησκεία ως οικοδόμημα. Σέβομαι όμως τους ανθρώπους που είναι θρήσκοι και παρακαλώ τους σεβαστείτε κι εσείς. Έχετε την αγάπη μου. Καλό βράδυ.